έτσι μόνα πιάνε.
Thank you.
μαζόνται σε φύλλα με πουλό πόντε λαντάλο. Τι μαζόνται σε φύλλα με πουλό πόντε λαντάλο. Μελένια τα στον προσιλάς, αδάμος θα μας βάλω. Μελένια τα στον προσιλάς, αδάμος θα μας βάλω. Παϊόν σαν παϊόν, έσω ατεντό χωριόν. Σ' όλο μας όνομα νευράζω, πως κι άλλο καλλιόν. Σ' όλο μας όνομα. Ελληνάς και στην Ελλάδα ξέρω.
είμαστε σε ένα εορταστικό, σε ένα χριστουγεννιάτικο εβίδα μέσα από την τηλεόραση του Σέντερ στη Χρυσούπολη, στην έδρα του Δήμου Νέστου και δίπλα μας έχουμε και την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοχωρίου, την κυρία Αγγελική Κατσάνη, με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, τα οποία αξίζουν ένα δυνατό χειροκρότημα. Καλησπέρα. Θερμοί υποστηρικτές, έτσι. Βέβαια. Χρόνια πολλά και από μένα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι, το Σέντερ, για την τιμή της πρόσκλησης και για την ευκαιρία που μας δώσατε να βρεθούμε σήμερα εδώ, σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, με μια τόσο ξεχωριστή παρέα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το Σύλλογο. Φυσικά. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1980 στο Χρυσοχώρι Καβάλας με σκοπό την πολιτιστική αναβάθμιση και τη δημιουργία επιλογών κυρίως για τους νέους της περιοχής μας. Όχι μόνο για το Χρυσοχώρι, για την ευρύτερη περιοχή. Από τότε μέχρι σήμερα μένουμε πιστοί στους στόχους του Συλλόγου μας και σήμερα λειτουργούν στο Συλλογό μας 4 χορευτικά τμήματα, 2 θεατρικές σκηνές, 2 τμήματα παραδοσιακής μουσικής όπου τα παιδιά διδάσκονται θρακιώτικη λύρα, θρακιώτικη γκάιντα και νταούλη. 25 και 26 Νοεμβρίου είχαμε την παράσταση που ετοίμασαν οι δύο θεατρικές μας σκηνές, το παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα, μια παράσταση που πραγματικά ταξίδεψε πάρα πολύ κόσμο. Πόσο ενεργά μέλη είστε στο Σύλλογο, κυρία Κατσάνη? Στο Σύλλογο είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Ενεργά μέλη αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 350 άτομα. Μάλιστα. Έχουμε παιδιά που δουλεύουν πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη διάθεση για εθελοντισμό και προσφορά, δίνοντας ελπίδα στις σημερινές εποχές για το αύριο αυτού του τόπου. Νομίζω, Μένια, ότι αδιαμφισβήτητα είναι ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοχωρίου εδώ, στην επαρχία Ανέστου, που πραγματικά... Είναι πολλές οι δράσεις και οι εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα χειμώνα-καλοκαίρι. Και η πρόεδρος εδώ ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας με 10 άτομα από το χορευτικό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ όμορφα παιδιά και νέα παιδιά. Και εμείς ευχαριστούμε. Μια ευχή για τα Χριστούγεννα. Ευχές για τα Χριστούγεννα. Εύχομαι να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα, να μπει περισσότερη ζεστασιά στις καρδιές όλων των ανθρώπων, περισσότερη ανθρωπιά και σίγουρα να κυριαρχήσουν γύρω μας περισσότερα παιδικά χαμόγελα. Μάλιστα. Να είστε καλά και στο σημερινό χριστουγεννιάτικο εβίβα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την ποντιακή ταυτότητα, το ποντιακό κλίμα, δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε απ' έξω. Να μας μιλήσει ο πρόεδρος, ο κ. Τσεντεμέδης, για το χορευτικό τμήμα, γιατί είναι και διακεκριμένο. Είναι η οικογένεια Κοριανίδη, ο Παναγιώτης, ο Κώστας και ο Ιορδάνης. Και κάτι μας λέγατε πριν λίγο για το λιράρι. Ναι, βέβαια, ο Παναγιώτης ο Κοριανίδης στον πρώτο διαγωνισμό ποντιακής λύρας που είχε γίνει εδώ στη Χρυσούπολη ήταν πρώτος σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και πιστεύω αξίζει συγχαρητήρια αυτό το παιδί και πρέπει να το στηρίξουμε. Εγώ προσωπικά το στηρίζω όσο μπορώ με τις δράσεις όποτε χρειαστεί και πιστεύω ότι και για τον Σύλλογο Χρυσοχωρίου μου δίνεται την ευκαιρία να μιλήσω, γιατί χόρεψαν και ποντιακά τα παιδιά και αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ δεν είμαι πόντι, αλλά κάθε φορά που ακούω τα ποντιακά και εσείς ομοί όλοι οι πόντι χορεύουν, ανατριχιάζω φυσικά. Ουσιαστικά. Και πάμε τώρα αμέσως στους μουσικούς μας, στο σχήμα μας εδώ, κυρίες και κύριοι, βράδυ Χριστουγέννων, στο Σάνι Μπιστρό, στην Χρυσούπολη, στο Δήμο Νέστου. Καλά να περνάμε!